Από τη Λαϊκή Συσπήρωση, μάχημος Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Βεριώτης, εδώ για να σχολιάσουμε την καθημερινότητα. Πάντα λέμε ότι θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα ζητήματα, όμως πάντα η συζήτηση έχει ενδιαφέρον και βεβαίως θα το πάμε έτσι και σήμερα. Και όπου μας βγει, όπως. Δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, αλήθεια είναι. Καλό απόγευμα, Αλέξανδρε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα και σε ένα πάνω και σε όλους τους. Όλους τους ακροατές σας. Λοιπόν, πολύ παραγωγική αυτή η περίοδος, η αλήθεια είναι, και για το εργατικό κίνημα, πρέπει να πω, γιατί μιλάμε εδώ και μέρες για να φιξάρουμε αυτή την ημερομηνία. Έτσι, θέλω λίγο πριν ξεκινήσουμε και πάμε στα δικά μας να μου δώσει έτσι μια εκτίμηση. Είναι πολλές οι προκλήσεις, Αλέξανδρε, μπροστά μας? Εντάξει, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Και βεβαίως αυτό πρέπει να είναι και όλος ο λαός και το εργατικό κίνημα στο πόδι. Όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως και τώρα μπροστά μας, υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί, αγωνιστικοί σταθμοί. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε έτσι την ενημέρωση από όλα τα συνδικάτα και από το εργατικό κέντρο, από τη ΔΙΤΣ, αλλά και βεβαίως και από συλλόγους, σωματεία του δημοσίου τομέα, προς όλους τους εργαζόμενους, ενημέρωση για τα προβλήματα ανακλάδο, αλλά και γενικότερα, βεβαίως με αποκορύφωμα την απεργία που είχαμε στις 28 του Φλεβάρη, ναι, που ήταν αφαιρωμένη και βεβαίως τον ένα χρόνο από το δυστύχημα στα Τέμπη, από το έγκλημα δηλαδή, καλύτερα στα Τέμπη, και βεβαίως για την ακρίβεια και για τα εργατικά, εργασιακά ζητήματα. Και όχι μόνο βεβαίως, γιατί όλη η χώρα ήταν στο πόδι, όπως και οι αγρότες, αλλά και οι μαθητές και οι φοιτητές, για το νομοσχέδιο έκτρωμα που συμπαραλιάζει τη δημόσια παιδεία. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και τους υγειονομικούς που βρίσκονται ακόμα στο πόδι με την ντροπιαστική απόφαση για την καθιέρωση των απογευματινών επιπληρωμή, ναι, χειρουργείων, που βεβαίως και έχουμε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της υγείας, που μας κοιτάνε η υγεία, δηλαδή πόσο λένε θα μπουν στα κοράκια των ιδιωτών, των επιχειρηματιών που έχουν δει την υγεία του λαού ως επένδυση για να πλουτίσουν, να αυξήσουν τα κέρδη τους, και κοιτάνε την υγεία του λαού στην τσέπη και όχι βεβαίως να κοιτάξουν τον ασθενή στα μάτια, όπως είναι βεβαίως και οι υγειονομικοί, που οι υγειονομικοί δεν είναι το καλύτερό τους σε αυτό. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, για να κρατηθούν όρθια τα νοσοκομεία. Και αν πάρουμε από εδώ από τη Λευκάδα το νοσοκομείο το δικό μας σαν παράδειγμα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά που αποκρύβονται και από τη διοίκηση και από την κυβέρνηση, αλλά και δεν θα ξεχάσουμε ότι αποκρύβονται και έχουν μεγάλες ευθύνες ο βουλευτής Λευκάδας. Οι μεγάλες ευθύνες, μια που το ανοίγεις το θέμα, γιατί δεν θέλω να το επεκτείνουμε, αλλά ο βουλευτής ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι έχει δουλέψει προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης, κάνει λόγο πολλές φορές και για τους γιατρούς που μπορεί να μην έρχονται, γιατί έχουμε μιλήσει για τις αντικειμενικές δυσκολίες, γιατί θέσεις ανοίγουν, κίνητρα προσπαθούν να δοθούν, δεν έρχονται. Από την άλλη, έχει μνημονεύσει την αύξηση του προϋπολογισμού. Θες λίγο να γίνεις πιο συγκεκριμένος? Ποιες είναι οι ευθύνες συγκεκριμένες του βουλευτή? Βεβαίως, φτιάξτε να δείτε. Οι ευθύνες του βουλευτή είναι πάρα πολλές. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και στο ύψος των διεκδικήσεων που έχουν όλοι οι Λευκαδίτες. Και όχι μόνο, έτσι. Απλά τώρα με ρωτάς για το νοσοκομείο της Λευκάδας. Μπορεί να είμαι λίγο ακραίος με αυτό το παράδειγμα, αλλά έτσι είναι, γιατί ακούμε καθημερινά συμπολίτες μας που μπαίνουν στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να φωνάζεις, να μπαίνεις στο νοσοκομείο και να φωνάζεις ένα γιατρό και να κάνει αντίλαλο. Εννοώ έτσι ότι δεν υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτικό, ιατρικό, προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως το νοσοκομείο της Λευκάδας. Από προσωπικό και από όλα αυτά που χρειάζεται. Και βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε για ένα τσακισμένο προϋπολογισμό που το έχουν κάνει διαφήμιση, το οποίο δεν φτάνει για το τίποτα. Δηλαδή δεν μπορούμε και πρέπει να τελειώσει αυτή η κοροϊδία στο να λέμε ότι κάνει ας πούμε ο βουλευτής, η διοίκηση και η κυβέρνηση τα πάντα
και προσπάθειες και όταν μπαίνουμε μέσα να βλέπουμε κατάματα όλες αυτές τις ελλείψεις. Αλλά δεν τα βάζουμε τους υγειονομικούς. Η υγειονομική αυτή που είναι στο νοσοκομείο σήμερα δίνει τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορέσουν να κρατηθεί όρθιο. Ό,τι μπορούν να κάνουν. Αλλά οι ελλείψεις είναι σοβαρές, πολύ σοβαρές. Και βεβαίως, και αν μιλήσουμε και με τους υγειονομικούς και σαν εργατικό κέντρο βεβαίως που έχουμε έρθει σε επαφή, όχι με τη διοίκηση γιατί δεν μας έχει δεχτεί, λοιπόν, θα δούμε ότι και αυτοί λένε τα ίδια. Πάρα πολλές ελλείψεις. Μάλιστα. Πάρα πολλές ελλείψεις. Μένουμε... Και βεβαίως ξέρετε που οδηγεί αυτό, όπως οδηγεί το ζήτημα της καθαριότητας σε εργολάβους κλπ. Έτσι θα δούμε και σε... και σε άλλες τις κλινικές του νοσοκομείου να βαράνε σιγά σιγά την υποδιάλυση, να φτάνει στο αμήν και να ιδιωτικοποιούνται όπως βλέπουμε τώρα με τα απογευματινά χειρουργία. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, αλλά υπάρχουν και άλλα τόσα ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να μένουμε, θεατές σε δελτία τύπου, όπως βγάζει ο βουλευτής ανασυχνά τακτικά χρονικά διαστήματα και να λέμε ότι κάτι γίνεται. Δεν έχει γίνει... Ή να χτυπάει πόρτες υπουργείων ή να πηγαίνει σε διαδρόμους υπουργείων κλπ. Κοίταξε αυτά να δεις. Για μας είναι κοροϊδία. Ωραία, το δέχομαι. Πρέπει να γυρίσει την πλάτη σε αυτά. Το δέχομαι. Δεν θέλω να το αναπτύξω γιατί τώρα θα ισχυριστώ τι λέει ο βουλευτής και μέσα από συνεντεύξεις, αλλά θα χάσουμε. Μιλάμε ήδη 7 λεπτά και θέλω να τρέξω την κουβέντα. Το συνεχίζω. Ναι. Το καταγράφω τον προβληματισμό σου, Αλέξανδρε. Πάμε λίγο στη νέα διοίκηση του. Στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε και ένας απολογισμός. Πολλές φορές παρακολουθώ ή μάλλον σε είχα πετύχει μια φορά να ακούς μια τοποθέτηση του κύρου Καλού που είναι πλέον στην αντιπολίτευση και να παίρνεις το λόγο και να λες τώρα εδώ λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα με μια σειρά γιατί διοικούσε λίγο πριν. Θέλω λίγο να μου πεις ποια είναι η αίσθηση που σου δίνει η νέα διοίκηση να πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Επειδή υπήρχε μια αντιπαράθεση στον προϋπολογισμό με την απόσυρσή του την Πέμπτη, κληθήκατε την Παρασκευή σε έκταξη συνεδρίας να ψηφίσετε. Ο κύριος Καλός έκανε λόγο για αποτυχία με ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν στη Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Βεργίνης είπε ότι εγώ θα μπορούσα να τον περάσω τον προϋπολογισμό, αλλά θέλησα να ενστερνιστώ τις παρατηρήσεις σας. Πες μου λίγο πώς τα βλέπεις έτσι, σε αυτή τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, βεβαίως σίγουρα ναι, με αυτό το σχόλιο, έτσι, τοποθέτηση που είχαμε κάνει σε αυτό είναι ότι εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και η καλύτερη διοίκηση του κύριου Καλού, πρώην δημάρχου. Mm-hmm. Είμαστε συνέχεια, ας πούμε, σε αυτό, στο να θέλει να ασκήσει μια αντιπολίτευση, αλλά... Είναι στα δικά του, δηλαδή, στο δικό του πρόγραμμα ακόμα. Ναι. Είναι σαν να ασκεί αντιπολίτευση στο δικό του πρόγραμμα. Είναι, δηλαδή, να το πω κάπως, πετάει μπανανόφουλδες και να τις πατήσει η νέα δημοτική αρχή και τις πατάει ο ίδιος ο Καλός. Φέρνοντας, ας πούμε, ζήτημα για το κάστρο, που ο ίδιος, δηλαδή, δεν ήθελε να το δει σαν το διάολο το λιβάνι, το απέφευγε και το φέρνει τώρα να πει τι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι από προσανατολισμό. Όχι βεβαίως ότι εμείς, μάλλον εμείς θέλουμε να τα βλέπουμε κυρίως και τα αναδεικνύουμε πολιτικά. Και όχι σε προσωπικό επίπεδο. Γι' αυτό είπαμε λίγο όπα, με ρέγουλα, ας πούμε. Και να μην ξεχάσουμε και τα παλιά, τα χτυπήματα πάνω στις έδρες του χεριού του Δημάρχου, τα νεύρα, τη συμπεριφορά του Προέδρου. Τότε και λοιπά, εντάξει. Απλά τώρα για να μην ξεφεύγουμε και εμείς δεν τα προσωποποιούμε. Απλά το ζήτημα είναι ότι, δηλαδή πάνω σε έτσι, θα μιλήσω και τώρα στην τοποθέτηση που κάναμε για τον προϋπολογισμό, ότι από πέρσι τα πράγματα για τους δημότες μας είναι χειρότερα από πέρσι. Και δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Δεν έχει να αλλάξει το καλύτερο. Βλέπουμε, ας πούμε, καθημερινά τον κόσμο τον ετσακίζει η ακρίβεια, οι φόροι. Με την αύξηση του πληθωρισμού. Εντάξει, αυτό είναι κυβερνητική πολιτική όμως, δεν έχει να κάνει με το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Όχι, έχει. Για εμάς, επέτρεψε μου, Παναγιώτη, για εμάς έχει. Γιατί ο προϋπολογισμός
Είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα. Mm-hmm. Όταν τα οικονομικά, ας πούμε για το 2023, οι Δήμοι θα μοιραζόταν 6 δις, ενώ τώρα δίνονται 1,7 δις, δεν είναι πολιτικό, δεν είναι κυβερνητικό. Για εμάς είναι. Και παίζει σοβαρό ρόλο η κυβέρνηση, μη σου πω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οδηγίες που έρχονται και τις εφαρμόζει η εκάστοτε κυβέρνηση προς τα κάτω, τι βλέπουμε, αντιλαϊκό χαρακτήρα. Τι θέλει τους Δήμους, τι θέλει τους Δήμους, να το πούμε έτσι απλά, να μανατζάρουν μια κατάσταση και πακέτα έργων που έρχονται για να μπορέσουν να βγατεύουν εργολάβοι και άλλοι μεγάλοι, και πιο μεγάλοι εργολάβοι από αυτά τα έργα, τα οποία είναι άναρχα, πέφτουν κάτω, επικρατεί μια αναρχία και δεν καλύπτουν καμία βασική λαϊκή και σύγχρονη ανάγκη του κόσμου. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε μια αναρχία από κάτω. Δεν είναι πολιτική. Μα είναι πολιτική. Αυτό είναι και κυβερνητική πολιτική. Γι' αυτό λέμε ότι το σίγουρο είναι ότι δεν άλλαξε τίποτα στην κυβερνητική πολιτική. Πάντως, να σε διακόψω, έγινε και γενναία κριτική και του Δημάρχου για το πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, η αλήθεια είναι. Παρόλο που ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο συγκεκριμένο, βέβαια είπε ο κύριος Ζακονταϊδής ότι θα περιμέναμε και μια πολιτική καταδίκη της πολιτικής αυτής διαχρονικά για την αυτοδιοίκηση. Όμως ο κύριος Βεργίνης, δεν ξέρω αν σε αυτό το εκτιμάς, βλέπουμε ότι αναγνωρίζει κάποιες παθογένειες. Ακόμα και το γεγονός, και θέλω και την άποψή σου, τώρα δεν ξέρω μπορώ να σε έβγαλα το σκεπτικό σου, ότι αναγνώριζε και παθογένειες, η λειτουργία του Δήμου. Δηλαδή, είπε ότι 2,5 εκατομμύρια τα χρωστάνε 80 συμπολίτες μας. Δηλαδή, για πρώτη φορά ακούσαμε με ρεαλισμό μια παραδοχή ενός μοντέλου δυσλειτουργικού. Που και αυτό, να σου πω την αλήθεια, Αλέξανδρε, αν δεν πληρώνουν τα ανταποδοτικά κάποιοι, τα πληρώνουμε εγώ και εσύ, που είμαστε οι βλάχες υπόθεσης, έτσι δεν είναι? Ναι. Κοιτάξτε τώρα. Δυστυχώς η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος είναι πολύ καλή. Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος είναι πολύ καλή στην περιγραφή, αλλά εμείς νομίζουμε μέχρι εκεί. Συνειδητά, ενώ γνωρίζει και ο Δήμαρχος την αιτία των προβλημάτων, από πού προέρχονται τα εμπόδια που συναντάμε, αρνείται να παρέμβει, να αποκαλύψει την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Το ίδιο φυσικά γινόταν και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Καλό είναι να λέμε εμείς, ας πούμε, να αποκαλείσαι αυτοδιοικητικός, αλλά πρέπει και να το αποδεικνύεις. Ναι. Έτσι. Πρέπει να διαλέξεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Και η πλειοψηφία, Παναγιώτη, διαλέγει να είναι με την κυβερνητική πολιτική, την πολιτική που κάνει τη ζωή του λαού πιο δύσκολη, που βάζει και εμπόδια και στη λειτουργία του Δήμου. Mm-hmm. Γι' αυτό εμείς αυτό λέμε. Δεν πρέπει να σπάσουν αυγά. Να σπάσουνε, γιατί κάθε δημοτική αρχή, βλέπουμε τώρα, ξεκινάει από μια αυστηρότητα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Οι δύο προηγούμενες δημοτικές αρχές ξεκινήσανε με μια αυστηρότητα ότι θα κάνουν έργο, ξεκινώντας από τις ζαντινιέρες. Βγάλανε από το δρόμο τις ζαντινιέρες. Δεν σε αδείξουν τη τέτοια. Μετά, προσγειωθήκανε ομαλά στην κυβερνητική πολιτική, σε εκάστοτε κυβέρνηση. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε και εδώ μια αυστηρότητα. Θα κάνουμε, θα ράνουμε εδώ κλπ. Αλλά, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Βεργίνης, αν παρατηρήσατε, ναι μεν οι 80 πρέπει να πληρώσουν, αλλά θα πρέπει να πληρώσουν και αυτοί που δεν χρωστάνε, αλλά επειδή δεν δουλεύουν και είναι ανύπαρκτες και η λειτουργία του Δήμου είναι σε σύψη πώς το πετύχει, θα πρέπει με λίγα λόγια να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Και πιο μαγικό φίλτρο είπε την ιδιωτικοποίηση ή τα ΣΒΙΤ. Άρα γι' αυτό και αναφέραμε και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο που ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός
ότι το μήνυμα είναι εδώ με αυτά που ακούμε, πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. Ναι, αλλά... Βλέπουμε δηλαδή μπροστά τις ισχυρούς αγώνες κόντρα σε αυτή την. Να πω όμως κάτι, ρε Αλέξανδρε. Οι ιδιώτες, αυτοί που κάνουν τις μετρήσεις όμως, γιατί εγώ καταλαβαίνω το γενικότερο πλαίσιο και το ενστερνίζομαι. Από εκεί και πέρα θεωρώ πως από τη στιγμή που υπάρχουν τα ανταποδοτικά, τα οποία ανταποδοτικά είναι προς το όφελος των δικών μας, όλοι πρέπει να τα πληρώνουμε με βάση την κατανάλωσή μας. Όντως υπάρχει μια διαχρονική παθογένεια, δεν πληρώνουν όλοι και δυστυχώς δεν πληρώνουν αυτοί που έχουν χρήματα. Μιλάμε τώρα από το ρεπορτάζ προκύπτει για λογαριασμούς με πολλά μηδενικά στην άκρη. Αυτό είναι μια αδικία. Ναι. Από την άλλη όμως ήδη υπάρχει ένα μοντέλο, δηλαδή προσλαμβάνει με συμβάσεις ο Δήμος ανθρώπους να μετρούν και τίθεται το ερώτημα αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, για παράδειγμα. Και γιατί δεν μπορεί, όπως είπε ο Δήμαρχος, δεν ξέρουμε τι καταμετρούν. Πού πηγαίνουν όλα αυτά τα οποία καταμετρώνται, ποιος εισπράττει, τι εισπράττει. Δηλαδή, έδωσε μια εικόνα ότι δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός στον Δήμο Λευκάδας. Μπορεί όμως να συνεχιστεί και αυτό το μοντέλο, έτσι. Κοίταξε. Αυτό το μοντέλο είναι το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται, όπως είπα πριν, με οδηγίες. Να υποβαθμιστούν οι Δήμοι, ναι, και να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο. Να πούνε δεν τα βγάζουμε πέρα, το μαγαζί, δηλαδή το Δήμο, το μαγαζάκι δεν βγαίνει και βάζουμε ιδιώτες μέσα και πληρώνουμε μία και δύο και τρεις φορές φόρους που τους πληρώνουμε ήδη στο τέτοιο. Η ίδια αυτή η πολιτική δείχνει τη σαπίλα και το ότι είναι, πώς να το πούμε, έχει έρθει στο μηδέν για τους δημότες. Δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν μπορεί να αποδώσει και το βλέπουμε. Θα αποδώσει όμως εάν έρθουν οι ιδιώτες. Και εγώ σας ρωτάω, και εγώ ρωτάω τώρα και από τον κόσμο που μας ακούει και εσένα Παναγιώτη. Στους ιδιώτες, μπήκανε και οι ιδιώτες στην υγεία. Είδες κάτι καλύτερο να δουλέψει. Ίσα ίσα που ο ίδιος ο κόσμος, πολλά παραδείγματα, στρέφεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Και έτσι και εδώ στους Δήμους, εάν πάρουμε από ευρωπαϊκές άλλες χώρες, τύπου Γαλλία, ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι, που πνίγηκε σαλμονέρα όλο το Παρίς. Είναι κόντρα στις ιδιωτικοποίησεις. Γιατί δείχνει ότι μπροστά στο κέρδος, δηλαδή της ιδιωτικοποίησης της εταιρείας που έχει να οικονομάει, οι υπηρεσίες και αυτά είναι πάρα πολύ φθηνές. Ναι. Πάρα πολύ φθηνές. Γι' αυτό και εμείς δεν ασκούμε μόνο κριτική, αλλά προτείνουμε. Και εδώ και ο Βαγγέλης, βεβαίως, ο Βεριώτης, επικεφαλής ταχύτητας Σπύρος στο Δήμο, αναφέρουμε συνέχεια, κάνουμε την κριτική μας, αλλά έχουμε και προτάσεις. Οι προτάσεις είναι αυτές που βάζουμε για το Δήμο. Ότι για να δουλέψει ο Δήμος και σωστά, και όχι μόνο για το νερό, αλλά και για τα χωριά, και για την πόλη, και για τα χωριά, και για τις υποδομές, όλες που μπορούμε να τις αναφέρουμε, θα τις αναφέρουμε και μετά βεβαίως. Χρειάζεται η άμεση, η επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων από πάνω. Δηλαδή να δοθούν εδώ και τώρα. Συμφωνώ. Όλα τα παρακρατηθέντα. Συμφωνώ. Από την κυβέρνηση το κράτος. Συμφωνώ. Να σου πω όμως κάτι. Με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του, ναι, λαού. Και των εργαζομένων των Δήμων. Έχεις αλλά δίκιο. Παναγιώτη, γι' αυτό βάζουμε, συγγνώμη τώρα, βάζουμε και ότι είναι πολιτικό το ζήτημα. Εμείς βάζουμε και την κατάργηση του νόμου που θεσπίστηκε και διατηρήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις. Που απαγορεύει τις προσλήψεις στο δημόσιο. Τώρα δεν είναι αυτό ζήτημα ότι αν δεν έχεις εργαζόμενους από κάτω, δεν έχεις πρόγραμμα έλεγχο, πώς θα δουλέψει ο Δήμος. Ναι, συμφωνώ απόλυτα αυτό που λες. Έχεις δίκιο, να υπεγραμμίσω όμως, γιατί πάλι ακούστηκε στον προϋπολογισμό, 9 εκατομμύρια οι οφειλές. Δεν το λες και ένα ποσό λίγο. Δηλαδή καταλαβαίνω, να στραφούμε στο κράτος, αλλά απ' την άλλη δεν γίνεται να μην εισπράττει ο Δήμος. Δεν γίνεται δηλαδή, για παράδειγμα, να έχει μια μαρίνα και πριν μερικούς μήνες ο Μάκης ο Μελάς να φωνάζει και να λέει εισπράττει αυτά που πρέπει ο Δήμος. Γιατί όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν κοινωνικές δομές, να γίνουν παιδικοί σταθμοί, να γίνουν όλα αυτά τα οποία λέμε. Βεβαίως. Δεν έχει άδικο ο Μάκης ο Μελάς, βεβαίως, δεν έχει καθόλου σε αυτό.
Αυτό το είχαμε βάλει όταν το είχε βάλει ο Μάκης ο Μλάζος προηγούμενο. Mm-hmm. Βεβαίως είχαμε συμφωνήσει, το είχαμε βάλει και εμείς. Σε τοποθετήσεις το λέμε. Ναι. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα, πού είναι οι υπεύθυνοι να κρίνουν, να μπουν μπροστά σε αυτά? Δηλαδή, κάνουν έργα με δικά μας χρήματα, γιατί δεν τα παίρνω από κανένα λεφτόδεντρο ή καμιά μηχανή που βγάζει χρήματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Το 95% των χρημάτων είναι του ελληνικού λαού. Έρχονται τα χρήματα μέσα και αντί να καλύψουν πάγιες βασικές σύγχρονες ανάγκες του λαού, μοιράζονται σε μεγάλες μεγαλοεπιχειρήσεις, επενδύσεις μεγάλων ιδιωτών, όπως είναι ο Βίκος, δικό μας χρήμα. Δικό μας χρήμα. Και κάνει τη δουλειά τους και αφρατεύουν. Έτσι και με τη Μαρίνα. Και με τη Μαρίνα, μα θέλετε, και στο μέλλον που θα φτιαχτεί εδώ στον κόλπο στο Βλυχό. Ναι. Να μην πάμε μακριά, να πάμε στο έργο εδώ που είναι στο καταφύγιο, στον Ιδρύ, στο θαλάσσιο καταφύγιο μπροστά, το F. Αυτά για ποιον φτιάχτηκαν? Για να δοθούν στους ιδιώτες. Αυτό το ρόλο θα παίξει ο Δήμος. Και νομίζουμε τώρα ότι ο Δήμος θα πάει να ελέγξει τον ιδιώτη που το δίνει δωράκι στον ιδιώτη να το λειτουργήσει και να βγάζει κέρδη. Μα το ίδιο το σύστημα είναι αυτό που γεννάει αυτή τη σαπίλα. Ναι. Το ίδιο το σύστημα είναι. Γι' αυτό και λέμε κι εμείς ότι εάν πραγματικά θέλουμε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να διαλέξουμε άλλο δρόμο ανάπτυξης, άλλο δρόμο εξουσίας. Μάλιστα. Αλλά εδώ πρέπει να βάζουμε εμπόδια, να αναδεικνύουμε αυτή την πολιτική, γιατί είναι πολιτική ο Δήμος. Δεν μπορούμε να σταθούμε στο ζήτημα, έλα μωρέ, μια μικρή Λευκάδα είμαστε, έχουμε το Δήμο μας, να δούμε τα προβληματάκια μας εδώ, να δούμε πώς θα τα λύσουμε. Α, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όλες αυτές οι παθογένειες έχουν υπογραφή από κάτω. Η υπογραφή είναι πολιτική. Και η πολιτική την είδαμε πώς εφαρμοζόταν από όλες τις κυβερνήσεις, αλλά και ακόμα με νομοθετήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως εδώ, έτσι, να δώσω και λίγο πιο πέρα, πρέπει να βγάλει συμπεράσματα ο κόσμος και πώς θα κινηθεί στις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας. Μάλιστα. Πριν πάμε σε αυτό, πρέπει να, επειδή τρέχει ο χρόνος, Αλέξανδρα, γιατί έχω και δεύτερο καλεσμένο, θέλω λίγο να πάμε στα έργα. Έγινε μεγάλη συζήτηση για την απένταξη των έργων. Έγινε μεγάλη συζήτηση βεβαίως για το ότι περιμένουμε να δούμε αν θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμα το έργο της αποχέτευσης. Υπήρξε και μια συζήτηση και αντιπαράθεση του βουλευτή και με τον κύριο Καλό. Είναι γνωστά όλα αυτά. Πες μου λίγο τώρα, εντάξει, αντιλαμβάνομαι πως τα έργα ίσως θα έπρεπε να σχεδιάζονται διαφορετικά. Βλέπουμε τώρα την ανάπλαση. Η ανάπλαση θα έπρεπε να έχει γίνει ως συνέχεια μιας υποθαλάσσιας που δεν έχουμε. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό το έργο θα το διαλύσουν σύντομα. Δική μου εκτίμηση. Πες μου λίγο τώρα, υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξουν και άλλες απεντάξεις γενικότερα έργων, πιστεύεις? Έργων. Κοιτάξτε, αυτά είναι με προτεραιότητα της κυβέρνησης που θέλει να μοιράσει το πακέτο. Και το πακέτο πάει στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτοί είναι που μπαίνουν σε προτεραιότητα, όπως ακριβώς έχουμε και το παράδειγμα τώρα στο Θεσσαλικό κάμπο, με όλη τη δυστυχία που επικράτησε. Πού πάνε τα χρήματα, λέει? Λέει θα τα ρίξουμε, λέει, για τον κόσμο και αυτά. Είναι λάθος. Εάν κοιτάξουμε πού πάνε τα χρήματα, πάνε σε μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού επιχειρηματικούς ομίλους. Εντάξει, με διαγωνισμούς δεν τα παίρνουν τα έργα, εσύ Αλέξανδρε. Με διαγωνισμούς δεν τα παίρνουν τα έργα. Με διαγωνισμούς δεν παίρνουν τα έργα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όπως το λες, μπορεί να παρερμηνευτεί. Δηλαδή πας στο διαγωνισμό και το παίρνει, η όποια εταιρεία το παίρνει. Αλλά μην πάμε μακριά, κάπως έτσι γίνεται, Παναγιώτη. Αλλά αν δούμε με ποιους όρους παίρνονται τα πακέτα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Οδηγείται μόνο του το πράγμα στο πού και πώς θα τα πάρει. Ένα είναι σίγουρο, και εδώ θα είμαστε και θα ξανασυζητήσουμε, ότι Ταμείο Ανάκαμψης, πακέτα μεγάλων έργων,
κλπ. Θα είναι εκεί που είπαμε στην προτεραιότητα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και αν περισσέψει κανένα ψίχουλο τότε θα πάει να καλυφθεί κάποια λαϊκή ανάγκη. Δηλαδή τι νομίζουμε, γιατί απεντάχθη το έργο της αποχέτευσης βιολογικός της Λευκάδας. Να πάνε αλλού τα χρήματα. Να μην έχουμε την αυταπάτη ότι θα πέσουν χρηματικά ποσά για να καλυφτούν οι ανάγκες του κόσμου, όπως είναι για πυροπροστασία, αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική θωράκιση, αντισεισμική θωράκιση, όπως είναι για τις υποδομές, τις σύγχρονες υποδομές, σε δρόμους, σε πάρκινγκ, σε κατασκευή σχολείων, νηπιαγωγείων, τελικών σταθμών που έχουν ανάγκη. Μου επιτρέπεις λίγο, μου επιτρέπεις να δευτερολογήσω. Εγώ θέλω να πιστέψω δεν ότι... Το θέμα είναι ότι δεν θα πέσουν τα χρήματα, ναι, για τις ανάγκες του κόσμου. Μα να σε ρωτήσω κάτι, ρε Αλέξανδρε. Το πρόβλημά μας δεν είναι τα χρήματα. Το πρόβλημά μας είναι ότι έφυγε το έργο. Το πήρανε το έργο. Τα χρήματα τα πήρανε. Πρώτον, δεν το ξέρουμε αν τα έχουν πάρει, αλλά ξέρεις τι πιστεύω. Από την άλλη, επειδή είναι πολύ ασφικτικό το πλαίσιο, νομίζω ότι η αγωνία της κυβέρνησης είναι να απορροφηθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί πρέπει να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδατε αυτά τα ορόσημα. Αλλά από την άλλη, ξέρεις τι, σ' ακούμε ενδιαφέρον και συμφωνώ. Λες λοιπόν πού να πάνε αυτά τα έργα. Μα εδώ πέρα έχουμε και χρήματα για να κάνουμε έργα και χωλαίνουμε στο ότι η μελέτη δεν προχωράει. Χάνουμε χρηματοδοτήσεις, για παράδειγμα, για την παραλία του Αγίου Γιάννη. Ακούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε και ο κύριος Δρακονταϊδής για κάποια έργα, το μικρό Ιβάρι, οτιδήποτε, τα πράσινα σημεία, τον ψηφιακό χάρτη. Λέει χρηματοδοτημένα, μελετημένα. Άρα χρήματα υπάρχουν, αντιλαμβάνομαι. Το ζήτημα είναι ότι δεν προχωρούν αυτές οι μελέτες και δεν οριμάζουν αυτοί οι διαγωνισμοί για να τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, έτσι δεν είναι? Όταν, για παράδειγμα, από το ΕΣΠΑ ή από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένα έργο αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, π.χ. στο Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα γίνουν τα έργα, έτσι, δηλαδή, και να πάνε στις παιδικές χαρές, που καμία παιδική χαρά δεν έχει. Το βάζετε πολλές φορές σε αυτό το θέμα, πιστοποίηση. Δεν γίνονται τα έργα έτσι όμως. Πρέπει να γίνει η μελέτη, πρέπει να γίνει όλη αυτή η πολύπλοκη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Αλλά, Παναγιώτη, αν δούμε το πώς τόσα χρήματα, δηλαδή ας πούμε ο Βίκος που πήρε τόσα εκατομμύρια ευρώ, πώς δοθήκαν αυτά και γιατί δεν δοθήκαν στους Δήμους που γνωρίζουν, μιλήσαμε πριν για παθογενείς ζητήματα που έχουν προβλήματα κλπ. Πώς τα πήρανε άρον-άρον, προλάβανε, βγήκανε και μελέτες, γιατί και αυτοί οι μελέτες κάνανε και πήρανε τέτοιοι μονοπωλιακοί όμιλοι χρήματα είτε δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή πάλι δικά μας χρήματα βεβαίως που κάνουν κύκλο, έτσι, μην τρελαθούμε. Πώς βγήκαν εκεί και τα πήρανε και ολόκληροι δήμοι δεν μπορούν, ας πούμε, να τρέξουν οι μελέτες κλπ. Ποια είναι τα εμπόδια για εμάς? Τα εμπόδια, το είπαμε και στην αρχή, είναι οι προτεραιότητες. Δηλαδή, ας πούμε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δει, δεν έχει μάτια, δεν γνωρίζει ποιες είναι οι ανάγκες του κάθε νομού, κάθε περιφέρειας, κάθε δήμου. Δεν μπορεί να τα δει και να τα ταξινομήσει με τις προτεραιότητες των βασικών αναγκών των ανθρώπων, των πολιτών. Άρα εδώ το πράγμα βρωμάει. Και τι βρωμάει? Αφού βλέπουμε ότι δεν κυλάει το πράγμα. Δηλαδή δεν θέλανε, νομίζουμε, ολόκληρο Υπουργείο απένταξε, λέει, το έργο της αποχέτευσης βιολογικού της Λευκάδας. Μα άμα ήθελε να το κάνει, δηλαδή πόσο θα έκανε να πει, βρε παιδιά εκεί κάτω στη Λευκάδα, τι κάνετε εδώ, λείπει το τάδε στοιχείο, λέω τώρα έτσι πώς το λένε. Φέρετε το εδώ να γίνει, να λυθεί αυτό το πρόβλημα του βιολογικού. Δεν είναι στις προτεραιότητες. Μάλιστα. Κάνει κυβέρνηση. Αλλά και αυτή η κυβέρνηση τα χρήματα αυτά να τα ρίξει. Και βεβαίως μην ξεχνάμε, έτσι, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ότι έρχονται τα χρήματα, πέφτουνε, πάρτε εδώ, καλώς ήρθε το δολάριο, καλώς ήρθε το ευρώ. Φυσικά. Από πίσω έχει μία ουρά μνημονιακών νόμων, το οποίο τα χρήματα, όπως είπαμε, το 95% είναι χρήματα του κράτου, του λαού, των διάφορων κρατών. Αλλά θα πληρώσουμε το μάρμαρο πάλι ο ίδιος ο λαός, με μνημονιακούς νόμους. Υποχρεώσεις έχει το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ναι. Άρα εδώ πέρα βγαίνει ο κόσμος ζημιωμένος από δύο πόρτες. Και ότι δεν έρχονται, δηλαδή δημιουργούνται πιο πολλά προβλήματα, δεν λύνονται προβλήματα, κάποιοι αφρατεύουν ακόμα περισσότερο, όπως είπαμε πριν, ποιοι είναι. Και βεβαίως μετά πάλι πληρώνει το ίδιο μάρμαρο ο ίδιος ο κόσμος. Μάλιστα. Εμείς λέμε ότι αυτά τα προβλήματα που τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, μέσα στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, από όποια και πλευρά να το κοιτάξεις, από όποια και γωνία για να το κοιτάξεις, θα πρέπει ο κόσμος να μην μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο να έρχεται οργανωμένα μέσα από κίνημα, δηλαδή εμείς λέμε ότι θα λυθεί αυτό, και όχι με μονωμένες φωνές. Γι' αυτό χρειάζεται οργάνωση μέσα από χώρους δουλειάς, στα συνδικάτα, ακόμα και στους πολιτιστικούς λόγους, να το πούμε έτσι, να πάρουν μια τέτοια μορφή διεκδίκησης που να βγάζουν μπροστά τα προβλήματά τους, βεβαίως, και να τα συνδέουν έτσι με τη ρίζα του κακού, τις αιτίες. Γιατί έχουμε μπροστά μας τα προβλήματα τα οποία έφερε κάθε κοινότητα, κάθε πρόεδρος της κοινότητας σαν των χωριών, της Λευκάδας. Στο 95%, μήπως πως 99% είναι όλα τα ίδια. Να. Είναι όλα τα ίδια. Δηλαδή αυτά δεν μπορούν να λυθούν τόσα χρόνια. Δεν μπορούν δηλαδή να λειτουργήσει ο Δήμος. Βεβαίως είναι και τι χαρακτήρα, τι στάση θα κρατήσει έτσι η κάθε δημοτική αρχή. Μάλιστα. Γιατί άμα το συγκρίνουμε με το Δήμο Πατρέων, θα δούμε και θα βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα. Με χίλιες δυο δυσκολίες, αλλά το τι στάση κρατάει στην τοπική διοίκηση και το τι στάση κρατάει μαζί με τον κόσμο, τους εργαζόμενους, τους νέους, τις νέες, τους αυταπασχολούμενους, μικρομαγαζάτορες εκεί, της περιοχής. Εμείς σε αυτό καλούμε, έτσι είπαμε, πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, των προσδοκιών. Θα πούμε και εμείς που έχουμε από τους δημότες, να πούμε όμως μπροστά. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να παλέψουμε. Μάλιστα. Και δεν λέμε γενικόλογα, απλά δείχνουμε την αιτία του που δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Και δεν πρέπει να κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε. Αλέξανδρε, το βάζουμε μια νοτελεία. Ακούμε πάντα τις απόψεις με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα συμφωνήσω στο ότι τα ίδια προβλήματα ανακυκλώνουμε και πολλές φορές δεν βρίσκονται λύσεις. Από την άλλη όμως, εγώ αν με επιτρέπεις, πιστεύω πως πλέον δεν μπορούμε να μην μιλάμε ότι δεν υπάρχουν πόροι. Δηλαδή, όταν οι πόροι εξασφαλίζονται και τους χάνουμε, όταν δηλαδή χάνουμε έργα γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα απορροφήσουμε, είναι δυσάρεστο αυτό. Εκεί είναι τα χρήματά μας τα οποία χάνονται. Απλά θα πρέπει να υπάρχει και μια ευελιξία. Εμείς, Παναγιώτη, να διορθώσω. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν χρήματα. Mm-hmm. Και υπάρχει και τεχνολογία και υπάρχει και επιστήμη. Να τελειώσω και με αυτό βεβαίως πάνω, αλλά ζούμε στον 21ο αιώνα, το 2024. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των άλλων μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων, αντί να δουλεύουμε όλο και λιγότερο μέσα στη μέρα, αντί ο άνθρωπος να απαλλάσσεται από μονότονες και κουραστικές δουλειές και προβλήματα τα οποία όπως τα αναφέραμε και να αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος, αντί να μειώνονται έτσι τα προβλήματά μας και για τους συνταξιούχους να το πούμε τα όρια της συνταξιοδότησης, αντί να αξιοποιούνται για την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν υγείας. Μάλιστα. Συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Πρέπει να κλείσουμε, γιατί φίλε. Γιατί ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι και όλα αυτά τα επιτεύγματα βρίσκονται σήμερα στα χέρια, να το πούμε έτσι, των καπιταλιστών. Όσο και ξύλινο και ας ακούγεται, Παναγιώτη, που τα αξιοποιούν με αποκλειστικό κριτήριο την αύξηση της κερδοφορίας τους. Και γι' αυτό εμείς παραμένουμε στα προβλήματά μας και λέμε ήρθε αυτό το έργο, δεν ήρθε, ήρθε το χρήμα, προχώρησε η μελέτη, δεν προχώρησε. Εκεί θα μείνουμε. Εάν δεν παλέψουμε για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο θα είναι ο ίδιος ο λαός.
Θα τα ξαναπούμε πάλι, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να είμαστε καλά. Για χαρά. Λοιπόν.